Χωρίς παρατράγουδα που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, θα γίνεται από σήμερα η μεταφορά των μαθητών στα σχολεία των νομών Ηρακλείου και Λασιθίου. Το πρωί ο Περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης υπέγραψε τη σχετική σύμβαση με τον πρόεδρο του ΚΤΕΛ Ανατολικής Κρήτης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα ΚΤΕΛ της Κρήτης, γιατί είχαμε μια εξαίρετη συνεργασία όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τα προηγούμενα 3,5 χρόνια, παρά το ότι πολλές φορές δεν υπήρχαν οι πιστώσεις, δεν πήγαμε καμιά φορά σε απεργία και κινητοποιήσεις, γιατί υπήρχε η εξαίρετη συνεργασία μεταξύ της περιφέρειάς μας και το ΚΤΕΛ όλης της Κρήτης. Η πρώτη δόση της σύμβασης ανέρχεται στα 3,62 εκατομμύρια ευρώ και αφορά στο χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2014, Φεβρουάριος 2015. ΚΤΕΛ, όπως κάνει εδώ και 25 χρόνια, θα κάνει τη δουλειά του και φέτος. Έχουμε μια άψογη συνεργασία με την περιφέρεια. Αξιοσημείωτο είναι ότι η περιφέρεια Κρήτης είναι η πρώτη σε πανελλαδικό επίπεδο και εντός χρονοδιαγράμματος που υπογράφει σύμβαση για τη μεταφορά των μαθητών από και προς τις σχολικές μονάδες. Και αυτό οφείλεται στην συνεργασία που έχουμε και με τον κύριο Περιφερειάρχη. Μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες από το ηλεκτρικό συνέδριο για την έγκριση όλου του διαγωνισμού, αμέσως αυτοδίκαια συνεχίζεται μέχρι τέλος της περίοδου. Είναι περίπου 111 μέρες μέχρι το Φεβρουάριο, αλλά όλη η διαδικασία, η γραφειοκρατική, έχει γίνει και είδαμε ότι πραγματικά πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί και οι υπηρεσίες μας έκαναν μια εξαίρετη δουλειά μέσα από τους διαγωνισμούς που έγιναν και είμαστε μια περιφέρεια που υπογράφει τη σύμβαση. Με τη νέα σύμβαση που υπογράφει σήμερα, υπολογίζεται ότι οι 10.000 μαθητές των σχολείων Ηρακλείου και Λασιθίου θα μεταφέρονται από και προς σχολικές μονάδες με 350 οχήματα του ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπογραφεί ανάλογη σύμβαση και με το ΚΤΕΛ Χανίου Ρεθύμνου. Ό,τι ξέρω και με ενημερώνω είναι εντός του επόμενου τριημέρου θα υπάρξει υπογραφή και τη σύμβαση που αφορά τις μεταφορές των μαθητών της Δυτικής Κρήτης. Επομένως, ολοκληρώνεται μια, θα έλεγα, αρκετά δύσκολη διαδικασία όσον αφορά τις μεταφορές των μαθητών και από ό,τι είδατε και με τα στοιχεία στα οποία αναφέρεται ο Πρόεδρος, ξεπερνάνε τους 20.000 μαθητές.